Καλησπερίτως, καλησπερίτως. Τι λέει ρε τσαγαλή, ο πιο γοητευτικός και πανέμορφος YouTuber είναι πίσω ξανά με ένα ακόμα μετρήσιμο βίντεο. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι ένα βίντεο ενημέρωσης ώστε να σας ενημερώσω και να απαντήσω σε ερωτήματα που συνήθως καλούμε να απαντήσω συχνά. Όπως το ερώτημα, καλά ρε σάρκα, πώς είσαι τόσο υπεργαμάτος, θα σου πω φίλε αμέσως το μυστικό. Είναι απλό, βάσει τις αγορές μου από το Epic Store, Port Creator, Sarkas26. Βάλτε και εσύ και γίνω πιο γαμάτος στην παρέα σου. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν θα γίνεις ο πιο γαμάτος, αλλά τουλάχιστον θα στηρίξεις τον αγαπημένο σου YouTuber και αυτό θα σε κάνει γαμάτο. Ίσως στο θέμα μας όμως τσάγκαλε. Από ό,τι γνωρίζετε, και αν δεν γνωρίζετε θα μάθετε τώρα, η σειρά GTA San Andreas έχει λάβει τέλος. Και τι θα γίνει μετά από αυτό? Αρχικά θα γίνει ένα αποχαιρετιστήριο live, στο οποίο θα παίζω για τελευταία φορά σαν Ανδρέας. Ξέρετε τώρα, τελευταία φορά, αν ξαναπαίξω θα είναι μετά από χρόνια. Ας πούμε πως αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα παίξω live λοιπόν. Εκεί θα μπορείτε να μου κάνετε ερωτήσεις, όχι σχετικά με μένα, δεν θα τις απαντάω, αλλά σχετικά με το GTA San Andreas. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, κάτι ξέρω εγώ για το San Andreas, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Μετά από αυτό θα κάνω όμως special βιντεάκια σαν Ανδρέας, αλλά όταν φτάνουμε κάποιους subs. Π.χ. το επόμενο special video θα βγει στους 3.000 subscribers. Άρα σάρκα θα έχει πάρα πολύ συχνά βιντεάκια σαν Ανδρέα. Τσακαλέ μου όχι. Αν δεις το κανάλι μου, ανεβαίνει με πιο αργό ρυθμό και από χελώνα που θέλει να ανέβει στην κορυφή του Everest. Αυτό λοιπόν τσάκαλε, να ένας γαμάτος λόγος για να μου κάνεις subscribe. Σειρές στο κανάλι και πρόγραμμα λοιπόν. Ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Οι σειρές που υπάρχουν στο κανάλι από Games τώρα είναι GTA 3, oh ναι, GTA Liberty City Stories, oh ναι, GTA Vice City Stories, oh ναι, και επίσης υπάρχουν και άλλες σειρές που βγαίνουν πιο σπάνια, όπως είναι το βλογομετρήσιμο ή η σκοτεινή πλευρά του San Andreas. Άλλες δύο καινούργιες σειρές που θα προσθεθούν είναι το «Δε μας τα λες καλά» και κάτι άλλο που σκεφτόμουν και μου το ζητήσατε κι εσείς είναι το «Τρόμαξέ με αν μπορείς», που θα παίζω δύο horror games κάθε φορά. Και αυτό θα βγαίνει πιο σπάνια, έτσι νομίζω τουλάχιστον. Αυτά όσον αφορά τις σειρές. Θα ήθελα να έχω κάποιο πρόγραμμα σχετικά με το κανάλι, αλλά ξέρω ότι δεν θα μπορώ να το τηρήσω καθώς δεν είμαι επαγγελματίας YouTuber, δεν είμαι όλη την ώρα στο σπίτι μου. Αν γινόταν αυτό, όντως θα μπορούσα να το τηρήσω. Τι σημαίνει δεν είμαι επαγγελματίας YouTuber? Ότι δεν κάνω μόνο YouTuber. Ευτυχώς ή ευτυχώς δουλεύω κιόλας και ταυτόχρονα κάνω και τα βίντεο στο YouTuber. Αλλά υπόσχομαι ότι θα έχει πάρα πολύ συχνά βίντεο. Άλλο ένα ερώτημα που λαμβάνω συχνά είναι: σάρκα θα παίξει το GTA 5, σάρκα θα παίξει το GTA 4, σάρκα θα παίξει αυτό το GTA, σάρκα θα παίξει το άλλο GTA. Η απάντηση είναι πως θα παίξω όσα περισσότερα GTAs μπορώ. Αυτό όμως για να γίνει θα πρέπει να έχω τερματίσει ήδη κάποια GTAs. Προς το παρόν τρέχουν 3 GTAs και λογικά ένα επόμενο καινούργιο GTA, μια επόμενη καινούργια σειρά GTA, ίσως και 2 σειρές GTAs να ξεκινήσουν μετά τα Χριστούγεννα ή κάπου τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω, ανάλογα πότε θα τα τερματίσω και θα ανέβουν στο YouTube. Μην ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να το τρεχαντάρω σε φάση να πάρω ένα GTA για να το τερματίσω, καθώς το γυρνάω βίντεο και το μοντάρω. Πιστεύω όλοι το ξέρετε αυτό, ότι καθυστερεί την όλη φάση, γι' αυτό και έκανα και ένα χρόνο να τελειώσω το GTA San Andreas. Θα κάνει σκοτεινή πλευρά σε άλλα GTAs? Πάρα πολύ πιθανό. Αλλά προς το παρόν, το GTA San Andreas έχει πάρα πολλά πράγματα για ανάλυση, άρα η σειρά μένει εκεί. Και θα δούμε αν συνεχιστεί σε επόμενα GTAs. Άλλη μια ενημέρωση που θέλω να κάνω είναι σχετικά με τα live stream. Τα live streams δυστυχώς θα γίνονται πιο σπάνια. Κάναμε live stream στο Τρόβο, μπας και μπορούσα να βγάλω ένα ποσό, σας το είχα πει και όταν πήγα, και να το επενδύσω πάνω στο κανάλι μου. Δυστυχώς θα έπρεπε να κάνω ατέλειωτες ώρες, σε φάση που θα με κράταγαν πίσω από το YouTube και πάντα έχω ως πρωταρχικό στόχο το YouTube και μετά οτιδήποτε άλλο. Ναι, γιατί αυτό θέλω να τρέξω πιο πολύ και αυτό θα τρέχω. Επίσης, λέω να κάνουμε πιο σπάνια τα live stream, να μην έχω κάποιο πρόγραμμα, θα ήθελα να δώσω και πρόγραμμα στα live stream, αλλά δυστυχώς δεν θα δώσω, άρα κάνε εγγραφή, πάτα και το καμπανάκι, έλα και στο Discord και εκεί θα ενημερώνω κάθε πότε έχω live, αν θέλεις φυσικά να τα βλέπεις, έτσι. Ναι, και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 επιτέλους φτάσαμε τους 2.500 subscribers. Πέρασε πάρα πολύ καιρός η αλήθεια είναι από τους 1.000, αλλά ήταν συν 1.500 και το κανάλι από εκείνη τη στιγμή μετά από λίγο καιρό άρχισε να πέφτει. Δεν πειράζει όμως, δεν μασάμε γιατί είμαστε ωραίοι και μετράμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη που βλέπετε τα βίντεό μου, που μπαίνετε σε κάποιο live και τα σχετικά. Αλλά ξέρετε, κάθε φορά που πιάνω ένα στόχο σε subscribers, σας λέω ποιος είναι επόμενος μου στόχος. Επόμενος μου στόχος λοιπόν είναι να φτάσουμε τους 5.000 subscribers. Ίσως να πάρει πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν πειράζει. Θα είμαι εδώ να γκραντάρω όσο μπορώ και να φτάσω και τον επόμενο μου στόχο, γιατί αυτό με γεμίζει. Ευχαριστώ όσους παρακολουθήσατε το βίντεο, λογικά θα θέλατε να ενημερωθείτε και περιμένετε σύντομα για κάποιο gameplay βίντεο. Και πάμε όλοι, ο Σάρκας δεν μασάει, είναι ωραίος και μετράει. Χάμπιτος!